Επίσης, κύριε Μητσοτάκη, είπατε ότι γίνονται πληστηριασμοί στη χώρα, τους κάνουμε εμείς, και αναφερθήκατε πάλι σε ένα δημοσίευμα του πρώτου θέματος. Διαρκώς με δημοσίευματα του πρώτου θέματος. Εγώ λοιπόν έκανα μια πρόχειρη έρευνα να δω αν πράγματι υπάρχουν εργατικές κατοικίες στον Εύωσμο. Γιατί μιλήσατε για τις 19 Οκτώβρη για εργατικές κατοικίες. Και με επικοινωνία που είχαμε με τον Δήμαρχο Ευόσμου, τον κύριο Πέτρο Σούλα, μας διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία εργατική κατοικία στον Ευόσμο. Ιδού λοιπόν να δούμε ποιος λέει αλήθειες και ποιος λέει ψέματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και με άλλη επικοινωνία που είχαμε με την πρόεδρο Συμβολιογράφων Θεσσαλονίκης, κυρία Μπιλίση Χρουσαλά Ιωάννα, μας εδήλωσε από τις αρχές του 2016 μέχρι και σήμερα δεν έχει πληστηριαστεί καμία πρώτη κατοικία στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Έρχομαι και κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Διευκρινίζονται ζητήματα.